Όλα έτοιμα, πρώτη υποδρομία, 1400 μέτρα η απόσταση και δίδεται η εκκίνηση όπου από τα πρώτα μέτρα για την πρωτοπορία δεν φεύγει καλά. Να πούμε η Summer Music όπως και η Compton Lady πετάγει τη Magical Path και η Matilda Slow από μέσα. Έρχεται τώρα και η Addis Girl απ' έξω, η οποία είναι αυτή που θέλει να βάλει το ρυθμό και οδηγεί την υποδρομία. Magical Path και Matilda Slow ακολουθούν. Compton Lady απ' έξω, στη συνέχεια είναι η Summer Music και βέβαια στην τελευταία θέση από μέσα η Delilah. Είναι η διάταξη των 6 στο σημείο των 1000 μέτρων. Addis Girl οδηγεί την υποδρομία. Magical Path, δεύτερη ρόδα απ' έξω από μέσα, πάντα Matilda's Law, στην συνέχεια από την εξωτερική Compton Lady, λίγο πιο πίσω Summer Music, πρώτη τελευταία, συγκαλπάζει ουσιαστικά με την Delilah στην τελευταία θέση. Πάμε για τα τελευταία 800 μέτρα της διαδρομής. Το νούμερο 1 Addis Girl πάντα οδηγεί την υποδρομία. Magical Path απ' έξω από την εσωτερική, σε επίκαιρη θέση Matilda's Law, κοντά τους τέταρτη Compton Lady, πάρα πολύ έξω, προσπαθεί να βελτιωθεί Summer Music, αλλά δεν καλύπτει έδαφος. Να δούμε αν μπορεί να στρώσει βήμα, καθώς τώρα σηκώνει και το μαστίγιο αναβάτησης και προσπαθεί να πλησιάσει την ώρα που μπαίνουμε στη τελική ευθεία, με την Addis Girl να έχει οδηγήσει εύκολα, να έχει κάνει οικονομία δυνάμεων και να θέλει να ξεφύγει. Πιέζει Magical Path απ' έξω, Matilda's Law πίσω τους ακριβώς, θέλει για κάτι καλύτερο στη συνέχεια. Είναι προσπαθεί τουλάχιστον η Summer Music να βελτιωθεί, πλησιάζει τη Matilda's Law την ώρα που η Magical Path θέλει να κάνει και την έκπληξη και περνάει μπροστά. Magical Path είναι αυτή που περνάει μπροστά. Νούμερο 3 Magical Path, νούμερο 1 Addis Girl, στη συνέχεια έρχεται η Summer Music απ' έξω, θέλει να διεκδικεί στην τρίτη θέση και περνά στην τρίτη θέση αφήνοντας τη Matilda Slow τέταρτη. Νούμερο 3 Magical Path, νούμερο 1 Addis Girl, 6 Summer Music και 4 Matilda Slow. 3-1-6-4, η πιο δύσκολη κούρσα της ημέρας, είπες. Δώσε μου και ένα γκρέτη τώρα, στα είπα. Εγώ τα λέω πριν όμως. Γιατί εδώ που κουβεντιάζουμε, έτσι πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι τα λέμε πριν. Γιατί το μετά, έχω δει με τα Χριστό προφήτες. Έτσι είναι. 126 το forecast. Απλά. Απλά πράγματα. Απλά. Πιο απλά δεν γίνεται. Πιο δύσκολα δεν γίνεται από πλευράς άφηξης. Θα μπορούσε μόνο αν έμενε τρίτη Compton Lady να κάνει την μεγάλη ανατροπή. Μεγάλη ανατροπή με τον νέο προπονητή της Magical Path. Άλλαξε προπόνηση, πήρε την νίκη. Δεν ξέρω αν ήταν έκπληξη και για σας. Πάντως τα τελευταία μέτρα ήταν εντυπωσιακή. Αρχικά θα μου επιτρέψετε, πρωτού αναφερθούμε στη Magical Path, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον ΟΠΑΠ, προς όλους τους εμπλεκόμενους του ΟΠΑΠ και της ΦΕΙΕ, και όλους τους Έλληνες συναδέλφους, οι οποίοι από την πρώτη μέρα που βρίσκομαι στον ελληνικό υπόδρομο με έχουν αγκαλιάσει, με έχουν βοηθήσει σε ό,τι έχω χρειαστεί και έχω τύχει κάθε καλύτερης μεταχείρισης που μπορεί να τύχει κάποιος νεοφερμένος στο ελληνικό υπόδρομο. Η Magical Path, ένα ανάλογο άγνωστο εντελώς για μένα, το πήρα στην προπόνηση μου πριν 25 μέρες. Οι οδηγίες ήταν σαφέστατες να επιδιώξουμε για το κεφάλι. Αν όχι, αν κάποιο άλογο είναι πιο γρήγορο, να μείνουμε στη δεύτερη θέση και να κάνουμε μια καλή και υπομονετική διαδρομή. Πράγμα που στο τέλος βγήκε της Magical Path. Νομίζω ήταν μια μικρή έκπληξη, αλλά θα δούμε τη συνέχεια. Ελπίζουμε στη συνέχεια.